Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα χιονίζει, ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω αυτό το βίντεο γιατί έχω ψαχτεί κάπως με τις σειρές. Γιατί βλέπω συνήθως τις γνωστές όπως Game of Thrones, Walking Dead κτλ. Και δεν μου αρέσουν. Οπότε πάντα ψάχνω σειρές και ψάχνω και στο IMDb, δηλαδή να βρίσκω σειρές που δεν είναι τόσο γνωστές γιατί τις γνωστές συνήθως τις έχω δει σε τρέιλερ και δεν μ' άρεσαν. Οπότε ψάχνουμε κάπως αυτό. Αλλά συνήθως απογοητεύομαι γιατί όσες σειρές αρχίζω κόβονται. Σοβαρά όμως, όσες σειρές αρχίσω κόβονται. Είναι μια συνήθεια για μένα πλέον. Αλλά είναι στενάχωρο γιατί δεν είσαι με τη σειρά. Και εκεί που λες, wow, εδώ είμαι, τελειώνεις το πρώτο κύκλο και πας να δεις πότε αρχίζει ο επόμενος, βλέπεις ότι τελικά ακυρώθηκε. Το έχω πάθει με τόσες σειρές που δεν θυμάμαι καν τους τίτλους των σειρών. Γιατί γενικά ξεχνάω τίτλους, πρόσωπα. Δεν ξέρω, τα θεωρώ περιττή πληροφορία και το αγνώ. Ας αφήσω το mumbling ξανά που δεν μπορώ να αρχίσω βίντεο και αρχίζω και λέω για μένα. Θέλω να προτείνω 5 σειρές που έχω αρχίσει πρόσφατα, που είναι παλιές κτλ. Γενικά θα προτείνω 5 σειρές για το 17 τώρα που μπαίνει. Θέλουμε να αρχίζουμε νέα πράγματα. Και γιατί όχι να αρχίσουμε και σειρές. Ναι! Η νούμερο 1 σειρά που θέλω να προτείνω είναι το Scream. Το άρχισα τα Χριστούγεννα. Γιατί γενικά τα Χριστούγεννα δεν βγήκε σχεδόν καθόλου. Πότε έβλεπα σειρές. Το Scream βασίζεται πάνω κάτω στην ταινία Scream. Δηλαδή έχει τον Scream. Το μαύρο φορεμένο με το άσπρο, το Scream. Δεν είναι τόσο τρομακτικό, είναι πιο πολύ έτσι μια, ας το πω, ελαφριά Αμερικανιά, έτσι high school φάση, λίγο η κλασική ιστορία που σκοτώνουν έναν έναν τους χαρακτήρες. Είναι μια εύπεπτη σειρά, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, δηλαδή είναι ευχάριστη, μου άρεσε να τη βλέπω και είχα όρεξη να συνεχίζω τα επεισόδια και αυτά. Μου άρεσαν οι χαρακτήρες, είχαν κάποιο ενδιαφέρον παρά την Αμερικανιά τους. Και τι τελείωσε σχετικά γρήγορα. Έχει βγει ένας κύκλος μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα βγει δεύτερος. Αν έχει κοπεί να μου το πείτε, να στεναχωρηθώ και για αυτήν. Περνάμε στη δεύτερη σειρά που άρχισα τα Χριστούγεννα και τη τελείωσα σε χρόνο ντετέ. Πάρα πολύ γρήγορα. Πορώθηκα πάρα πολύ όθε τη σειρά. Έβλεπα. Δεν ξέρω, η πρωταγωνίστρια ήταν έτσι δυνατή και δέθηκα κάπως. Και νιώθω να ταυτίζομαι, δεν ξέρω πώς, αλλά ταυτιζόμουν. Όταν σε ένα σημείο τη πήγαιναν τα πάντα χάλια, εκεί που ήμουν καλά, ένιωσα στεναχώρια και μου λέγανε τι έπαθε κι εγώ. Εντάξει, μία σειρά με επηρέασε και ένιωθα το άγχος μαζί με αυτήν. Ήτανε τόσο όμορφο και από φωτογραφία, εντάξει. Γενικά τέλεια φωτογραφία της σειράς, οι πρωταγωνίστρια είναι πάρα πολύ όμορφη. Υπάρχει ένα mood έτσι κλασάτο. Σου βγάζει κάτι ψυχρό και όμορφο αυτό το... Ναι, τρίτη σειρά που θέλω να προτείνω, που είναι για μένα το all time classic. Δηλαδή, νιώθω κάπως που θα προτείνω αυτή τη σειρά, γιατί πολλοί την έχετε δει, λογικά είναι παλιά, αλλά παιδιά, Gossip Girl. Gossip Girl, ναι. Είναι μία από τις σειρές που θα μου άρεσε να ξαναρχίσω, δεν ξέρω. Είναι τόσο ευχάριστη για μένα. Θυμάμαι όταν την έβλεπα, παιδιά, έβλεπα όνειρο όλη την ώρα με το Gossip Girl. Δηλαδή, είχα ζήσει την πόρωση. Είναι τέλειοι χαρακτήρες, ενώ δεν ξέρω αρχικά, επειδή όλοι έχουμε δει λίγο από τη σειρά στο Star, δεν ψινόμασταν τόσο. Αλλά όταν την άρχισα μόνη μου, πορώθηκα. Είναι τέλεια σειρά. Οι χαρακτήρες, οι διαλόγοι, τα outfits, η φωτογραφία, τα μέρη, ηθοποιοί, ερμηνείες. Τα πάντα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουν άλλες σειρά σαν τον Gossip Girl. Αφού πούλησε τόσο, γιατί δεν κάνουν τα άλλες σειρά σαν τον Gossip Girl. Γενικά, παιδιά, αν κάποιος ξέρει σειρές σαν τον Gossip Girl, να μου τις προτείνει από κάτω γιατί το χρειάζομαι. Μια άλλη σειρά που θέλω να προτείνω, σε φάση Gossip Girl φυσικά, είναι το The Carrie Diaries. Είναι, υποτίθεται, η Carrie Bradshaw όταν ήταν μικρή, πώς μεγάλωσε, πώς βρέθηκε εκεί που βρέθηκε κτλ. Δεν έχω δει το Sex and the City ολοκληρωμένα, έχω δει πολύ λίγα διάσπρωτα επεισόδια. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το The Carrie Diaries. Γιατί? Γιατί έχει αυτό το νεανικό, high school αμερικανιστικό, Manhattan style και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον, έτσι ψυχαγωγικό για μένα θα έλεγα. Μ' αρέσει που δείχνει έτσι το lifestyle της, υπάρχει επίσης μια ταύτιση, ξέρω εγώ, αν το σπουδάζει το ίδιο με μένα, δουλεύει, έχει μεγαλώνει τη ζωή της, οπότε είναι κάτι ευχάριστο να δεις νομίζω. Μετά θα περάσω μια σειρά που δεν δέχτηκε την προσοχή που θα έπρεπε κατ' εμέ. Αυτή η σειρά είναι το The Whispers. Αν θυμάμαι καλά βγήκε την ίδια περίοδο με το Stranger Things. Να δείτε το Stranger Things όσοι δεν το έχετε δει. Εγώ άρχισα πρώτα το The Whispers και μετά το Stranger Things γιατί υπήρχε τόσο μεγάλο hype για το Stranger Things. Σκεφτείτε, είδα το trailer 2 φορές, δεν μου άρεσε. Αλλά το hype ήταν τόσο μεγάλο. Όλοι μιλούσαν για το Stranger Things. Πάρα πολύ. Και στην αρχή ενώ ήμουν σε φάση εντάξει και για το Game of Thrones μιλάνε, αλλά δεν σου αρέσει, δεν πειράζει, δεν ξέρω. Ήμουν σε φάση, όχι, πρέπει να το δεις, πρέπει να το δεις. Και το άρχισα και ήταν τέλειο το Stranger Things τελικά και στην αρχή δεν με τράβηξε τόσο, αλλά μετά μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε και το λόγο του Stranger Things, παιδιά, δεν είναι τέλειο το λόγο, είναι τέλειο. Το Whispers έχει να κάνει με κάποια παιδάκια που ακούνε κάποιους ψήθυρους. Είναι λίγο sci-fi. Sci-fi? Sci-fi? Είναι λίγο επιστημονικής φαντασίας, αλλά λίγο, όσο χρειάζεται για να μην γίνει βαρετό. Αυτά τα παιδάκια είναι παιδιά από σημαντικά πρόσωπα σε μία πόλη, δηλαδή υπουργοί, δικηγόροι και τέτοια. Και αυτή η φωνή που δεν ξέρουμε
τι, πώς, τι κάνει και αυτά. Τους ψιθυρίζει πράγματα, τα κάνει να κάνουν πράξεις, φέρνει τα πάνω κάτω και υπάρχει έτσι ένα suspense, ένα ωραίο κλίμα τέλος πάντων. Και ναι, αυτές ήταν οι σειρές που θέλω να προτείνω για ένα ευχάριστο και όμορφο 17. Για όσους δεν θέλουν να βλέπουμε τις σειρές που βλέπουν όλοι, τις σειρές με βία, γιατί είναι βαρετές για μένα. Αν θέλετε να προτείνω και άλλες σειρές, αν σας άρεσαν αυτές, αν θέλετε να προτείνετε εσείς κάποιες σειρές, πείτε το κάτω, πείτε ό,τι θέλετε κάτω, πείτε μου κάτι. Είμαι απελπισμένη για τα σχόλιά σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.